Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Για να δημιουργήσουμε τη σημερινή τσάντα, θα χρειαστούμε ένα κούμπομα κλικ-κλακ. Στις διαστάσεις που θέλετε θα σας πω εγώ τι έχω κάνει και το νήμα της αρεσκίας μας. Τα κουμπώματα κλικ-κλακ, τα σκέτα χωρίς χεράκι από πάνω, συνήθως εγώ τα βρίσκω σε μικρότερες διαστάσεις. Εγώ ήθελα μεγάλο άνοιγμα και αυτό είναι ένα σκέτο το οποίο και αυτό είναι μικρότερη διάσταση. Και για να καταλάβετε για τι διαστάσεις μιλάμε, συνήθως βρίσκω στα 20 εκατοστά. Αυτό που έχω εγώ από εξωτερική σε εξωτερική πλευρά είναι 25 εκατοστά. Τι έκανα λοιπόν, πήρα ένα κούμπομα που είχε από πάνω ξύλινο χεράκι εδώ και έσπασα το χεράκι αυτό γιατί δεν ήθελα να είναι ξύλινο, οπότε μου έμεινε το μεγάλο κλικ-κλακ που χρειαζόμουν χωρίς το χεράκι που στη συγκεκριμένη τσάντα δεν μου άρεσε και δεν μου τέριαζε. Μπορείτε λοιπόν σαφώς να κάνετε ό,τι μέγεθος τσάντα θέλετε ανάλογα με το κλικ-κλακ που θέλετε να βάλετε. Απλά σας έδωσα μία ιδέα γιατί έχω την εντύπωση ότι σκέτο χωρίς χεράκι δεν θα βρείτε εύκολα σε μεγάλο άνοιγμα. Εγώ λοιπόν έσπασα αυτό με ένα σφυρί και μου έμεινε το μεγάλο κλικ-κλακ. Έβαλα ένα κομμάτι αλυσίδα που μου είχε περισσέψει και προς το παρόν την αφήνω έτσι γιατί στο τέλος θα τη διακοσμήσω. Άρα έχω ένα μεγάλο άνοιγμα, καθαρό μέσα είναι 24 επί 13 εκατοστά και θεωρώ ότι είναι ένα ικανό άνοιγμα να με βολέψει στην καθημερινότητα ώστε να χωράει βάλε-βγάλε πορτοφόλι, πιο μεγάλα αντικείμενα που έχουμε στην τσάντα μας, οτιδήποτε λοιπόν χρειαζόμαστε. Από εκεί και μετά, εγώ σαν νήμα έχω δύο χρωματισμούς, ένα λίγο πιο σκούρο και ένα πιο ανοιχτό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτυπωθεί στο βίντεο. Είναι κορδόνι τριάρι, πολυέστερ. Έχω πει πολλές φορές ότι αγαπώ το πολυέστερ γιατί είναι πάρα πολύ μαλακό στο χέρι μου, δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Είναι 200 γραμμάρια και δίνει 150 μέτρα. Ξεκινάω λοιπόν από το σκούρο χρώμα πρώτα. Ξεκινάω με τεσσάρι βελονάκι για να κάνω τον πάτο μου. Αυτή τη φορά δεν μετράμε τον πάτο όσο είναι το κλικ-κλακ, ούτε θα κάνουμε ένα πάτο σε αυτές τις διαστάσεις. Θα κάνω μια αρχική αλυσίδα χωρίς να μετράω, δεν με ενδιαφέρει. Έκανα λοιπόν μια αρχική αλυσίδα που είναι μεγαλύτερη από το φάρδος που έχει το κούμπομά μου. Έτσι κι αλλιώς θα πλέξω έναν οβάλ πάτο, οπότε θα γίνει κι άλλο πιο έξω από τον πάτο μου. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα μετρήσω βάση του ανοίγματος. Αφήνω τώρα στην άκρη το κούμπομα και γυρνάω στον πρώτο πόντο, στην πίσω θηλιά, και πλέκω δύο άριχτα στον ίδιο πόντο. Και πλέκω τρία άριχτα στον ίδιο αυτό πόντο. Είναι ο κορυφαίος μου πόντος, αυτός που γύρισα, και ένα, δύο που έπλεξα. Έτσι έχω δημιουργήσει τρία άριχτα από αυτή την πλευρά και όταν γυρίσω από την άλλη θα συμπληρώσω και θα τα κάνω πέντε. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Στο τρίτο άριχτο που έπλεξα βάζω ένα σημάδι. Ένα, δύο, αυτή τη φορά θα μετρήσω για να ξέρω και πόσους πόντους έχω. Τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, μέχρι να φτάσω στον τελευταίο. Τώρα θα μετράω. Έχω φτάσει ένα πόντο πριν το τέλος. Τα άριχτά μου ήταν από τον ποντοδείκτη και μετά 42 και είμαι στον τελευταίο πόντο που εδώ πρέπει να κάνω 5
άριχτα μαζί στον ίδιο πόντο. Στο πρώτο βάζω σημάδι. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Όπως βλέπετε με γυρνάει τώρα από την κάτω σειρά. Από την κάτω πλευρά, συγγνώμη. Πέμπτο. Στο πέμπτο βάζω σημάδι. Από εδώ μέχρι εδώ, ένα πόντο πριν το τέλος, θα πρέπει να έχω πάλι 42 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, την ουρίτσα από το νήμα την πλέκω μέσα, 6, 41, 42 και μην ξεχνάμε, χρωστάμε 2 άριχτα εδώ που ξεκινήσαμε. 1, 2 στο πρώτο. Βάζω το σημάδι μου και κλείνω με βουβό και είμαι έτοιμη. Αυτή είναι η αρχή για τον οβάλ πάτο. Δείτε, μεγαλύτερο από το κλικ-κλακ. Και συνεχίζουμε για να δώσουμε λίγο φάρδο στον πάτο μας. Εδώ που κλείσαμε με βουβό, κάνουμε μία λυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο μπαίνουμε και κάνουμε 2 άριχτα. 1, 2. Στον επόμενο πόντο 2 άριχτα. Στον επόμενο πόντο 2 άριχτα. Μέχρι εδώ που είναι το σημάδι μας. Βγάζω το ποντοδείκτη μου και τον βάζω πάλι εδώ που τελείωσα. Συνεχίζω και κάνω όσα άριχτα έχω στην πλευρά μου, τα οποία είναι 42. Μέχρι να φτάσω σε αυτή την πλευρά, σε αυτή τη γωνία, σε αυτό το οβάλ, μέχρι να φτάσω σε αυτό το οβάλ που θα κάνω 2 άριχτα σε κάθε πόντους, 2, 4, 6, 8, 10. Και συνεχίζω να επιστρέψω να κάνω και αυτά που χρωστάω από εδώ. Και κλείνω με βούβο. Ξεκινάμε τη νέα μας σειρά. Μία λυσίδα στον αέρα και σε αυτό το βουβό που έκλεισα πάω και μπαίνω ξανά, γιατί είναι ο πρώτος μου πόντος, και κάνω αύξηση με 2 άριχτα. Στον επόμενο πόντο 1 άριχτο, δεν κάνω αύξηση. Στον επόμενο πόντο 2 άριχτα, κάνω αύξηση. 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1 άριχτο. Σαράντα δύο άριχτα μέχρι να φτάσω εδώ και εδώ επιστρέφω γιατί ξεκινάμε με αύξηση. 41, 42 τα άριχτα μου. Έφτασα στον ποντοδείκτη μου, ξεκινάω με αύξηση, 2 άριχτα μαζί, επιστρέφω το σημάδι μου στο πρώτο άριχτο, 1 άριχτο, 2 άριχτα μαζί, 1 άριχτο, 2, 1,
δύο, ένα, δύο, ένα στο τελευταίο πόντο που έχω βάλει το σημάδι μου. Εδώ θα συνεχίσω με άριχτα, μπαίνοντας στο οβάλ μου. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με δύο άριχτα, δηλαδή με αύξηση. Το ίδιο θα κάνουμε εδώ. Μπαίνοντας στο οβάλ, ξεκινάμε με δύο άριχτα. Ένα, δύο, ένα και ενώνουμε εδώ που έχουμε κάνει τα δύο. Ολοκληρώνεται και αυτή η σειρά. I was screaming into the canyon at the moment of my death. Έτοιμη. Αυτός ο τρόπος είναι για όλους τους οβάλ πάτους. Ό,τι οβάλ θέλετε να πλέξετε πάτο, είτε είναι πιο μικρός είτε είναι μεγάλος, αυτή είναι η τεχνική του. Αυτός είναι ο τρόπος του και έτσι κάνουμε τις αυξήσεις του. Από εδώ και πέρα, εάν θέλετε μεγαλύτερο πάτο, πιο φαρδί, συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο, μπαίνοντας κάνουμε αύξηση, δύο άριχτα αύξηση, δύο άριχτα αύξηση, δύο άριχτα αύξηση μέχρι το σημάδι μας. Από αυτή την πλευρά, μπαίνοντας κάνουμε πάντα αύξηση, δύο άριχτα μαζί, δύο άριχτα, ένα, δύο άριχτα αύξηση, ένα, δύο άριχτα αύξηση. Όπως πλέκουμε τα στρογγυλά μοτίφ που σε κάθε σειρά μεγαλώνει ο αριθμός των άριχτων που κάνουμε ενδιάμεσα στις αυξήσεις ανά ένα, έτσι είναι και ο οβάλ πάτος. Έχω φτάσει στο σημείο να έχει βγει αρκετά από το άνοιγμά μου το πλεκτό. Μακάρι να μπορούσε να φανεί στο βίντεο το χρώμα του νήματος και η ποιότητα πάνω απ' όλα. Ξέρω ότι το σκούρο χρώμα δεν αποδίδει σωστά το βίντεο, γι' αυτό πάντα λέω αναλυτικά το κάθε μου βήμα όταν πλέκω με πιο σκούρο νήμα, σε περίπτωση που δεν το βλέπετε να ακούτε τι κάνω. Εγώ θα σταματήσω εδώ σε αυτό τον πάτο, από εδώ και πάνω θα ξεκινήσω να σηκώσω. Από εδώ και πάνω θα ξεκινήσω να σηκώσω την τσάντα μου, πλέκοντας κυκλικά και χωρίς ένωση, σπιράλ. Αφήνω το βελονάκι νούμερο 4 και παίρνω βελονάκι νούμερο 5. Δεν βρίσκω το εργονομικό μου τώρα, γι' αυτό θα ξεκινήσω με το κανονικό. Στον πρώτο πόντο που ξεκινήσαμε κάνουμε 2 άριχτα. Αφήνουμε ένα πόντο κενό και πάμε στον επόμενο και κάνουμε 2 άριχτα. Αφήνουμε ένα πόντο, πάμε στον επόμενο, κάνουμε 2 άριχτα. Η πλέξη μας είναι να αφήνουμε ένα πόντο κενό και στον επόμενο να κάνουμε 2 άριχτα. Για λίγο όμως, εδώ, περίπου στο κέντρο, θέλω να κάνω μία αύξηση για να έρθει λίγο να ανοίξει κάτω. Βάλε και το νούμερο του βελονάκι που ανέβηκα, θα έχω το επιθυμητό φάρδος. Οπότε εδώ σε αυτή την πλευρά δεν θα αφήσω ένα πόντο, αλλά σε αυτό τον πόντο τον επόμενο θα κάνω την πλέξη μου. Θα βάζω σημάδια μόνο και μόνο στο τελικό αποτέλεσμα να μπορείτε να δείτε που έχω κάνει αυξήσεις και μειώσεις. Αφήνω ένα πόντο κενό, πάω στον επόμενο, κάνω 2 άριχτα. Αφήνω ένα πόντο κενό, στον επόμενο 2 άριχτα. Ένα πόντο κενό, στον επόμενο 2 άριχτα. Το ίδιο. Επ'
επαναλαμβάνω μέχρι να φτάσω εδώ περίπου που είναι το κέντρο του άλλου οβάλ που θέλουμε να κάνουμε πάλι αυτή την μικρή μας αύξηση. Έφτασα περίπου στο κέντρο, όπου εδώ δεν θα αφήσω κενό ποντό, θα κάνω στον επόμενο αμέσως το σχέδιό μου και συνεχίζω και αφήνω ένα πόντο κενό, γιατί έκανα άλλη μια αύξηση σε αυτό το σημείο. Συνεχίζω επαναλαμβάνοντας μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς. Έχω προχωρήσει λίγο την τσάντα μου. Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν ήμουνα σπίτι για να είμαι στο βίντεο να έρθω να το δείξω. Ήμουνα εκτός και ξύλωσα αυτό που σας έδειξα στην αρχή με την αύξηση. Δεν υπάρχει αύξηση ούτε από εδώ ούτε από εδώ. Επειδή έβαλα βελονάκι πεντάρι και έκανα και αύξηση, που το λογικό είναι να γίνει αύξηση, ήρθε και έγινε εδώ πάρα πολύ μεγάλο και δεν μου άρεσε. Ήτανε, τη θέλω μεγάλη, αλλά αυτό παρά ήτανε. Οπότε ξύλωσα και ξεκίνησα πάλι κανονικά από εκεί που σας έδειξα να κάνω την πλέξη μου γύρω γύρω με το βελονάκι νούμερο 5 χωρίς καμία αύξηση ούτε μείωση. Έκανα αυτό που σας είπα περίπου μία παλάμη και με το που έκανα αυτό έκανα μία μείωση από τη μία πλευρά, μία μείωση από την άλλη πλευρά. Ακριβώς όταν τη βάλουμε έτσι πλακέ την τσάντα μας, ακριβώς στις δύο πλευρές η μείωση. Δύο σειρές κανονικά, ξανά μία μείωση από εδώ, μία μείωση από εδώ. Τώρα θα κάνω δύο σειρές με τους πόντους που έχω και θα ξανακάνω μείωση. Την επόμενη μείωση θα την κάνω στο βίντεο για να δείτε πόσο απλή είναι. Ήδη βλέπετε ότι με το βελονάκι νούμερο 5 εδώ μου έκανε την αύξηση, την κούρμπα που ήθελα και τώρα αρχίζει και μπαίνει, γιατί κάθε δύο σειρές κάνω μείωση. Είναι η δεύτερη σειρά που κάνω με απλούς πόντους, όπως τους βρίσκω τους πόντους μου. Θα ολοκληρώσω αυτή τη σειρά και θα ανοίξω το βίντεο για να κάνουμε μαζί τις μειώσεις. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα, εδώ πρέπει να φτάσω για να κάνουμε τη μείωση, όμως τελείωσε το νήμα, κάνοντας όλο αυτό το μεγάλο, έχει τελειώσει το ένα καρούλι των 200 γραμμαρίων. Και ενώνω το δεύτερο χρώμα που μου έχει κάνει δώρο, το κόκκινο νήμα, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο νήμα σε πιο ανοιχτό τόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η τσάντα θα έχει μια ανεπαίσθητη διχρωμία που περισσότερο μου θυμίζει όμπρε παρά διχρωμία. Στο βίντεο είμαι σίγουρη ότι ούτε καν φαίνεται, θα προσπαθήσω όμως τη φωτογραφία να αποτυπώσω τα χρώματα όσο καλύτερα μπορώ. Θα φτάσω στη γωνία και τα λέμε. Έφτασα στην άκρη. Από την τελευταία μείωση έχω κάνει δύο ολόκληρες σειρές γύρω γύρω με τους πόντους που είχα. Δεν υπολογίζω κάτι, δεν έχω βάλει σημάδι, όπως έχω την τσάντα μου έτσι πλακέ, κοιτάω στην άκρη εδώ να κάνω τη μείωσή μου. Τι κάνω λοιπόν? Είναι να αφήσω ένα πόντο και να μπω στον επόμενο. Μπαίνω στον επόμενο και φέρνω το νήμα έξω, δεν κάνω τίποτα. Αφήνω τον πόντο που ήταν να αφήσω και πάω στον επόμενο κανονικά και κάνω το άριχτό μου. Δεύτερο άριχτο στον ίδιο πόντο. Δηλαδή, προσπερνώ αυτούς τους πόντους εδώ, αλλά βάζοντας και παίρνοντας νήμα μαζί για να μην μου κάνει τρύπα και συνεχίζω κανονικά την πλέξη μου. Αφήνω πάντα ένα πόντο, ένα άριχτο, πάω στο επόμενο, το οποίο είναι το πρώτο άριχτο από το αυτό μικρούλι V της από κάτω σειράς και κάνω δύο άριχτα μαζί στον ίδιο πόντο. Πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ εύκολη. Να φτάσω εδώ να κάνουμε μαζί και την επόμενη μείωση. Φτάσαμε στην άλλη πλευρά, είπαμε ότι έτσι όπως είναι πατημένη, μου φαίνεται έκανα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ναι, αυτή είναι η ακριανή πόντη, μπαίνω στον πόντο που είναι να πλέξω, τραβάω το νήμα έξω και δεν κάνω τίποτα. Κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι.
Αυτό τον πούτο θα τον άφηνα έτσι κι αλλιώς κενό και θα πήγαινα και θα πλέκα σε αυτόν, στον επόμενο. Μπαίνω, φέρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί και πρέπει να κάνω άλλο ένα άριχτο σε αυτή την τρυπούλα γιατί έτσι είναι το σχέδιό μου. Και συνεχίζω. Κάνουμε τη μείωσή μας και το άριχτο μας μετά στον ίδιο πόντο και έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο κλείσιμο. Συνεχίζουμε κανονικά. Κάθε δύο σειρές λοιπόν είπαμε ότι κάνουμε μείωση. Βάζω τα σημάδια μου για να θυμάμαι πόσες μειώσεις έχω κάνει και για να τις βλέπετε και εσείς. Και όταν τελειώσω το κομμάτι όλο αυτό με τις μειώσεις, επιστρέφω για να τελειώσουμε μαζί το υπόλοιπο κομμάτι της τσάντας. Έχω κάνει συνολικά 6 μειώσεις από τη μία πλευρά και 6 μειώσεις από την άλλη, κάνοντας μείωση 2 σειρές με τους πόντους που έχω, μείωση 2 σειρές με τους πόντους που έχω. Και βλέπετε ότι πολύ γλυκά και όμορφα έγινε εδώ το κλείσιμο που θέλω. Και αφού έχω φτάσει σε ύψος τα 25 εκατοστά, ήρθε η ώρα να μετρήσω το κούμπομα κλικ-κλακ που έχω για να δω εάν φτάνουν οι μειώσεις. Πολύ απλά, παίρνω το πλεκτό μου, το βάζω έτσι, ανοίγω το κλικ-κλακ. Κατά την κάμερα δεν είναι εύκολο, προσέχω όμως και το βάζω γύρω-γύρω για να δω αν είμαι ok στους πόντους μου. Έτυχε στο σημείο αυτό που σταμάτησα τώρα για να έρθω να μετρήσω να είναι ακριβώς. Δεν χρειάζονται άλλες μειώσεις γιατί μετά θα μου γίνει μικρό και δεν θα μπορώ να το ράψω επάνω στο κλικ-κλακ. Θα συνεχίσω λοιπόν πλέκοντας χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις για λίγες σειρές ακόμα. Θέλω τουλάχιστον τόσες σειρές μέχρι να φτάσει το ίσιο όλο κομμάτι του κλικ-κλακ. Από τόσο και παραπάνω όσο νήμα έχετε. Εάν με φτάσει το νήμα μου, θα το κάνω να είναι εκεί πάνω το κλικ-κλακ, δηλαδή πιο πολλές σειρές ίσια. Εάν δεν με φτάνει το νήμα, θα το κάνω όσο είναι αυτό εδώ το ύψος του. Θα πλέξω κάνα δύο σειρούλες με αυτούς τους πόντους που έχω τώρα και θα επιστρέψω να βάλουμε μαζί τους κρίκους D που τους χρειαζόμαστε για να πιαστεί μετά. Στη δική μου περίπτωση η μάντα, εγώ έχω βάλει η μάντα, εσείς ό,τι θέλετε, είτε η μάντα είτε λουρί, για να κρεμιέται η τσάντα σας. Από την τελευταία μου αύξηση έχω κάνει 4-5 σειρούλες ίσιο, βλέπετε αρχίζει τώρα και ισιώνει προς τα πάνω, και σε αυτό το σημείο θέλω να τοποθετήσω τους κρίκους που είπαμε. Έχω ετοιμάσει ήδη τον έναν κρίκο, θα κάνουμε μαζί τον άλλον. Και αυτοί οι κρίκοι θα έρθουν και θα πλεκτούν εδώ, θα πλεχτούν εδώ, ώστε να ανεβαίνει και να πιαστεί από εδώ η μάντας μου. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε ή δεν είστε σίγουρες για το νήμα σας, για να μπορείτε να το υπολογίσετε, εγώ έχω σταματήσει εδώ, γιατί δεν θέλω να το ρισκάρω και να μην με φτάσει το νήμα για όλο το υπόλοιπο αυτό κομμάτι που χρειάζεται. Μπορείτε απλά να πάτε και να βάλετε στο τελείωμα ένα στρογγυλό κρικάκι ή να ράψετε ένα κρίκο. Εγώ θέλω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρετε λοιπόν ένα κομμάτι από το νήμα σας, ένα κομμάτι με νήμα παρόμοιο που να ταιριάζει. Κάνω μια αρχική φιλιά. Περνάω το βελονάκι μου μέσα από το κρικάκι και κάνω άριχτο. Γεμίζω, πιάνοντας και το νήμα μέσα για να το στερεώσω, την πλευρά αυτή με άριχτα. Χωράει άλλο ένα, 5 άριχτα. Μία λυσίδα στον αέρα. Έχω
πάρει βελονάκι νούμερο 3,5, γιατί θέλω να μου γίνει πολύ σφιχτό αυτό το κομμάτι εδώ. 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα και άλλη μια σειρά. Αφήνω αρκετό νήμα γιατί θέλω να το στερεώσω μετά με βελόνα εσωτερικά στην τσάντα μου, για να έχω διπλή ασφάλεια. Και αφού ετοίμασα τις ουρές, θα τις στερεώσω μέσα. Και να δούμε αν έχω κάνει παραπάνω από ό,τι χρειάζομαι. Ισιώνω καλά την τσάντα μου για να βρω τις δύο άκρες. Δύο άριχτα. Θα συνεχίσω να πλέκω άριχτα ακόμα και εκεί που δεν ήταν να πλέξω, για να το στερεώσω καλά, και απλά θα διορθώσω στην από πάνω σειρά την πλέξη μου. Γέμισα 2-2-2 άριχτα για να το στερεώσω καλά, για να είμαι σίγουρη. Και στην επόμενη σειρά θα διορθώσω εδώ την πλέξη μου. Κανονικά εδώ θα έπρεπε να κάνω 2 άριχτα, να αφήσω κενό, να κάνω 2 άριχτα, να αφήσω κενό και πάω εδώ για τα 2 άριχτα. Θα το διορθώσω στην επόμενη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας μπερδεύω, ενώστε το με όποιο τρόπο θέλετε, ακόμα και τηρώντας την πλέξη γερά όμως. Να σιγουρευτείτε ότι έχετε βάλει αρκετούς πόντους για να πιάσει και για να σηκώνει το βάρος. Συνεχίζω μέχρι το άλλο σημάδι που έχω βάλει, την άλλη άκρη. Έχω φτάσει στην άλλη πλευρά. Όποιο τρόπο και αν διαλέξετε να ενώσετε εδώ, ακόμα και να μην το κάνετε όπως το έκανα εγώ, ακριβώς ό,τι κάνατε τη μία πλευρά θα κάνετε και από την άλλη. Είχα βάλει το σημάδι μου εδώ, άρα ξέρω ότι σε αυτόν το προηγούμενο πόντο βλέπω ότι πρέπει να κάνω την πλέξη μου, όμως εγώ θα βάλω από αυτό το πόντο για να το πιάσω σωστά, που δεν έπρεπε να έχω βάλει κανονικά. Πάω στον επόμενο που έπρεπε να βάλω 2 άριχτα. Ο πόντος αυτός έπρεπε να τον προσπεράσω, να μην βάλω, αλλά τώρα θα βάλω γιατί θέλω να στηριχτεί καλά το πιαστράκι μου. Και ο κανονικός πόντος που έτσι κι αλλιώς θα έβαζα 2 άριχτα. Πηδάω τον πόντο αυτό και κανονικά πάω στον επόμενο. Θα πλέξω όλη την πλευρά μου κανονικά μέχρι να φτάσω εδώ και να σας δείξω εδώ τι κάνουμε. Για έλατε να δούμε, έχω φτάσει στο τελευταίο πόντο. Με οδηγεί το πλεκτό μόνο του. Πρέπει να τον αφήσω, πρέπει να τον κάνω. Θα τον έκανα όμως και στην προηγούμενη σειρά. Εδώ. Από κάτω βλέπω ότι έχω 2 σχεδιάκια.
2V. Άρα, άλλα 2V πρέπει να κάνω μέχρι εδώ. Αφήνω τους δύο πόντους που πλέξα έξτρα και πάω στον επόμενο και κάνω το σχεδιάκι μου. Αφήνω δύο πόντους που πλέξα έξτρα και πάω στον επόμενο και κάνω το σχεδιάκι μου. Βγαίνω και είμαι σωστά, κανονικά, στον πρώτο πόντο από τους δύο της από κάτω σειράς κάνω το V μου. Επαναλαμβάνω, πρόσθεσα δύο ζευγάρια για να μου γίνει πιο γερό το κράτημα. Τα αφαίρεσα στην επόμενη σειρά για να μην έχω αύξηση. Έτσι θα συνεχίσω, το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά στο άλλο πιάσιμο, ακριβώς. Εδώ το νήμα που σας είπα ότι άφησα παραπάνω, το έκανα γιατί εγώ νιώθω ανασφάλεια. Θέλω να κάνω πάρα πολύ γερά τα κρατήματά μου, όπως σας έλεγα και στο Bubble, γιατί οι τσάντες αυτές οι μεγάλες είναι καθημερινές, δεν είναι βόλτας και σηκώνουν αρκετό βάρος. Οπότε δεν έχω να χάσω τίποτα, να αφήσω περισσότερη κλωστή και να πάω και να στερεώσω λίγο περισσότερο από μέσα όλο αυτό το έξτρα κομματάκι που έκανα. Από εδώ και πάνω θα συνεχίσω για όσο είναι αυτό το κομμάτι του κλικλάκ που χρειάζομαι, γιατί πρέπει το πιαστράκι μου να είναι κάτω από το κλικλάκ. Όλο αυτό εδώ με το πιαστράκι, που δεν είναι και τίποτα, δεν το έκανα μόνο για τσαχπινιά, για να έχει αυτή την τσαχπινιά εδώ στην άκρη. Το συγκεκριμένο κλικλάκ όταν θα τοποθετήσω, θα δείτε κι εσείς ότι η ιστορία όλο και πως είδατε για τη φωτογραφία είναι να πέφτει, να γυρνάει η τσάντα. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να μου το τραβάει όλο αυτό κάτω και να είναι και ένας κρίκος εδώ που θα μου πιάνει για να σηκώνει το βάρος. Θα γυρίσει από εδώ και κάτω και αυτό μένει επάνω το έξτρα πλεκτό που έκανα για να περάσω τον ημάντα μου. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Ό,τι είχα να σας πω σας το είπα. Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση λέγοντας ότι έκανα ένα πολύ μικρό πάτο. Ξεκίνησα αλλάζοντας βελονάκι και βάζοντας πιο χοντρό νούμερο να σηκώσω την τσάντα μου. Σας έδειξα σε ένα κομμάτι του βίντεο ότι έκανα αυξήσεις, όμως έκανα διόρθωση γιατί ξύλωσα και συνέχισα μία παλάμη τουλάχιστον χωρίς αυξήσεις. Όλη τη στρογγυλάδα την έκανε το μεγαλύτερο βελονάκι. Ξεκίνησα μετά και έκανα μείωση στη μία άκρη, μείωση στην άλλη άκρη. Δύο σειρές κανονικές, μείωση. Δύο σειρές κανονικές, μείωση. Και από τις δύο άκρες εννοείται. Και αφού έκανα 1, 2, 3, 4, 5, 6 μειώσεις εγώ, όλο αυτό το κομμάτι, να μιλήσουμε με εκατοστά. Περίπου 14 εκατοστά έπλεξα με μείωση, σταμάτησα. Η αλήθεια είναι ότι αν σε αυτό το σημείο δεν ήμουν εντάξει με το πλαίσιο, με το κλικ-κλακ επάνω, θα μείωνα βελονάκι και θα πήγαινα πάλι στο μικρότερο νούμερο για να μην χρειαστεί να κάνω άλλες μειώσεις παρά να μαζέψει μόνο του αυτό. Όμως με τις μειώσεις που έκανα έτυχε να έρθει και να μου κάτσει ίσα ίσα το πάνω κομμάτι. Μην το μετράτε έτσι, γιατί έτσι δείτε πόσο δείχνει μεγαλύτερο το πλεκτό. Αυτό θέλουμε εμείς το άνοιγμα για να ανοίγει η τσάντα μας, για να ρευτεί επάνω το κλικ-κλακ. Έτσι θα τη μετρήσετε. Μετά από 4 σειρές έβαλα εδώ τα πιαστράκια μου, τις τσαχπινιές μου και συνεχίζω με το νήμα που μου απομένει έτσι κι αλλιώς μέχρι να φτάσω εδώ πάνω τώρα. Σίγουρα λοιπόν χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια νήμα. Είπαμε ότι το νήμα που μου έχει στείλει δώρο, το κόκκινο νήμα, είναι 200 γραμμάρια ή μία μπομπίνα. Έχω χρησιμοποιήσει ήδη τη σκούρα και τώρα είμαι στην ανοιχτή. Σίγουρα λοιπόν 400 γραμμάρια. Ολοκληρώνω, τελειώνω και γυρνάω να ράψουμε μαζί, να σας δείξω για άλλη μια φορά πώς βάζω επάνω το κλικ-κλακ για να μου βγει ίσιο και να μην στρίψει το πλεκτό μου. Όσο αφορά το στολισμό από το χεράκι, πήρα και έβαλα ένα κομμάτι αλυσίδα και ξεκίνησα να κρεμάω επάνω διάφορα charms εγώ, τζατζαλα και μάτζαλα. Και εκεί που έψαχνα να δω αν έχω κι άλλα που θέλω να κρεμάσω, ξέθαψα ένα παλιό κολλιέ, το οποίο θεωρώ ότι είναι tamam για τη δουλειά που το θέλω. Παίρνουμε τις πενσούλες του άντρα μας
και αρχίζουμε. Την αποσύνθεση. Εδώ είναι ενωμένο αυτό για να μην είναι τόσο πια too much, διπλό και τριπλό. Θα το ξενώσω. Ο στολισμός είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα. Σε κάποιες αυτό μπορεί να μην αρέσει και να φανεί υπερβολή, σε κάποιες άλλες να αρέσει. Η κάθε μία μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Μπορείτε να τα αφήσετε και χωρίς κανένα σχέδιο. Όπως επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να είστε τόσο τυχεροί και να βρείτε ένα κολλιέ όπως βρήκα εγώ. Πάρτε ένα κομματάκι αλυσίδα, βάλτε το εδώ για ομορφιά και είστε έτοιμες. Έχω χρησιμοποιήσει όλο μου το νήμα, αυτό περίσσεψε. Τελικά βγήκα σωστή στους υπολογισμούς μου, γιατί το νήμα με έφτασε για να κάνω όλο αυτό εδώ που θέλω, να φτάνει να ανεβαίνει εδώ πάνω. Δεν με φτάνει για άλλη σειρά, οπότε βγάζω. Και στερεώνω. Σε αυτό το σημείο προφανώς είναι το σημείο που θα βάλετε την φόδρα σας. Είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί απλά θα βάλετε, θα διπλώσετε ένα ύφασμα στη μέση, θα διπλώσετε ένα ύφασμα, θα το στρώσετε στην επιφάνειά σας, θα βάλετε επάνω αυτό το βάζο, ας το πω βάζο, σχεδιάζουμε το ύφασμα, γαζώνουμε από τις τρεις πλευρές, η πάνω πλευρά μένει ανοιχτή, τη φοράμε μέσα στη τσάντα μας και ράβουμε. Και ράβουμε εσωτερικά. Εγώ θα σας πω, σε αυτή την τσάντα δεν θα βάλω φόδρα. Θέλω να δοκιμάσω το ύφασμα αυτό, επειδή είναι τόσο μαλακό και από μέσα είναι όμορφο. Έχω χρησιμοποιήσει δύο ολόκληρες κούκλες, χωρίς ενώσεις πολλές, χωρίς σχέδια, δεν είναι τρυπητή η τσάντα. Θα το δοκιμάσω να το αφήσω χωρίς φόδρα. Φυσικά θα σας πω και θα σας πω την άποψή μου και το πώς συμπεριφέρθηκε στην ομάδα στο Facebook. Όπως είναι στη μέση ακριβώς η τσάντα μου ξαπλωμένη, βάζω δύο καρφίτσες στα δύο κέντρα μου. Το πιο σημαντικό βήμα στην τοποθέτηση του κλικ-κλακ είναι αυτό. Τα βάζω μέσα τώρα κανονικά, δεν θα έπρεπε να τα έχω βάλει γιατί με ενοχλούνε. Και πάμε και πιάνουμε ακριβώς τη βίτα του κλικ-κλακ με το κέντρο της τσάντας που έχουμε σημαδέψει. Τοποθετούμε όμορφα το πλεκτό μας. Και εγώ προσωπικά πιάνω με τα γνωστά κλικ-κλακ. Θα το κάνω και από εδώ. Το πλεκτό μετά, ραβώντας το, το σπρώχνω να το βάλω ανάμεσα στο κενό, στην υποδοχή αυτή, όσο μπορώ. Προς το παρόν, απλά το στερεώνω και το ισομοιράζω. Θα πάω κατευθείαν από την άλλη πλευρά και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς στη βίδα βάζω το σημάδι που έχω βρει. Και από εδώ και πέρα όμορφα ισιώνω και τοποθετώ το πλεκτό μου
Κάνω και από την άλλη πλευρά το ίδιο και μετά παίρνω την κλωστή που έχω, που είναι η κλωστή που δεν κόβεται, δεν σπάει, για τσάντες και τη χρησιμοποιώ στις τσάντες μου και θα ράψω το πλεκτό με το κλικλάκ στις τρυπούλες του. Αυτό είναι πολύ εύκολο να τοποθετήσετε ένα τέτοιο είδους κλείσιμο με αυτό το βασικό νήμα, βρίσκοντας ακριβώς τα κέντρα της τσάντας σας. Εάν δεν κάνετε αυτό, το πιθανότερο είναι το πλεκτό σας να στρίψει κάτω από την τσάντα. Πάω τώρα να το ράψω, να το σταθεροποιήσω και να δούμε την τσάντα ολοκληρωμένη. Έχω τελειώσει το ράψιμο γύρω γύρω, βλέπετε πόσο όμορφα έχει μπει. Μαλακό το νήμα, πάρα πολύ εύκολα το τοποθέτησα μέσα στο κενό, με τη βελόνα μου το τράβαγα και έμπαινε. Άλλη μια συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι ότι όταν βάζετε κλικ-κλακ, καλύτερα το πάνω μέρος να είναι ένα πόντο πιο μεγάλο, ένα εκατοστό πιο μεγάλο, ώστε γύρω γύρω το ένα εκατοστό θα το πιείτε άνετα στο ράψιμο, δεν θα φαίνεται τίποτα, παρά να είναι τσίμα τσίμα και να το τεντώνετε για να το ράψετε. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό. Δείτε γιατί σας είπα ότι δεν ήθελα να βάλω κρυκάκι, αλλά ήθελα να βάλω πιάσιμο. Δείτε και από εδώ, το κλικ-κλακ μου μαζεύει το πλεκτό μέσα. Παρόλα αυτά, λόγω αυτού του έξτρα κομματιού που έκανα, το πιαστράκι μου είναι έξω. Το επόμενο βήμα είναι, εγώ θέλω να πέφτει αυτό εδώ μαζί με τα μπιχλιμπίδια μου, τα τζάτζαλα και τα μάτζαλα, και όταν ανοίγω την τσάντα να μην με ενοχλούν αυτά. Άρα η καλή πλευρά της τσάντας μου, αυτή που θα πέφτει από πάνω, είναι αυτή. Πάμε να βάλω και ένα ωραίο handmade, το οποίο πώς θα το βάλω? Δεν θα το βάλω έτσι για να το βλέπω εγώ, θα το βάλω έτσι επειδή κατεβαίνει προς τα κάτω, και έτσι θα ξέρω και ποια πλευρά είναι αυτή η εξωτερική που δεν θα με ενοχλεί η αλυσίδα. Δείτε, η τσάντα μου θα φορεθεί έτσι. Ας βάλω και τον ημάντα. Οπότε το handmade τοποθετημένο ανάποδα είναι αυτό που θα φαίνεται στην τσάντα μου. Μπορεί να φορεθεί και έτσι, όρθια, είτε χιαστή, είτε στον νόμο, είτε όπως θέλετε εσείς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την τσάντα ήθελα να την κάνω αρκετό καιρό, την είχα δει στο διαδίκτυο και ήθελα να την κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια στο κόκκινο νήμα που μου έστειλαν αυτό το υπέροχο νήμα, που θεώρησα ότι είναι ιδανικό για τη συγκεκριμένη τσάντα. Φιλιά πολλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.